Εμείς θα κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας και εδώ στη Βουλή και μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας για να εξηγήσουμε στον ελληνικό λαό, αλλά να εξηγήσουμε και στους απόδημους τι κινδύνους διαμορφώνει το συγκεκριμένο νομοσχέδιο ενάντια σε όλα αυτά που η κυβέρνηση προσπαθεί να συγκαλύψει. Τι κάνει η κυβέρνηση? Φέρνει ένα νομοσχέδιο που καταργεί κάθε προϋπόθεση, κάθε κριτήριο από αυτά που είχαν τεθεί με τον νόμο του 2019 για τη διευκόλυνση της άσκησης του εκλογικού δικαιώματος των αποδήμων. Είναι άλλο ζήτημα να μιλήσουμε για το αν πρέπει να γίνουν βελτιώσεις στον συγκεκριμένο νόμο του 2019 με βάση και την εμπειρία που υπήρχε από τις τελευταίες εκλογές, και είναι εντελώς διαφορετικό αυτό που κάνει η κυβέρνηση, η οποία ουσιαστικά διαμορφώνει ένα εκλογικό σώμα εν δυνάμει ανυπολόγιστο, απροσδιόριστο και το πιο σημαντικό, ένα εκλογικό σώμα που θα συμπεριλαμβάνει και ψηφοφόρους που δεν έχουν κανέναν απολύτως οικονομικό και κοινωνικό δεσμό με την Ελλάδα. Ψηφοφόρους που μπορεί να μην έχουν έρθει ποτέ στην Ελλάδα, να μην έχουν επισκεφτεί ποτέ τη χώρα μας. Ψηφοφόρους που διαμορφώνουν κριτήριο, αντίληψη και συνείδηση με βάση τις κοινωνικές και πολιτικές συνθήκες, κάτι που είναι απολύτως λογικό, με βάση τις κοινωνικές και πολιτικές συνθήκες άλλων χωρών, άλλων κοινωνιών στις οποίες ζουν και με τις οποίες έχουν συνδέσει τη ζωή τους. Και το πιο σημαντικό, ψηφοφόροι που δεν θα υφίστανται καμία απολύτως συνέπεια από την όποια πολιτική τους επιλογή. Και για να το πούμε πιο απλά, για να το καταλάβει και ένας κόσμος που παρακολουθεί αυτή τη συζήτηση και ενδεχομένως δεν γνωρίζει αναλυτικά αυτά τα ζητήματα, αν δεν υπάρχουν κριτήρια και προϋποθέσεις, τις κοινωνικές και πολιτικές εξελίξεις στη χώρα μας θα τις συνδιαμορφώνουν και ψηφοφόροι που δεν θα έχουν κανένα απολύτως αντίκτυπο από αυτές. Για παράδειγμα, οι εργασιακές σχέσεις, το αν κάποιος δουλεύει 8, 9 ή 10 ώρες, θα το συνδιαμορφώνουν ψηφοφόροι οι οποίοι δεν εργάζονται στην Ελλάδα. Το ποιο θα είναι το ύψος της σύνταξης ή ο εργάσιμος βίος θα το συνδιαμορφώνουν ψηφοφόροι που δεν παίρνουν σύνταξη στην Ελλάδα. Το τι παιδεία και τι υγεία υπάρχει θα το συνδιαμορφώνουν και ψηφοφόροι που δεν επισκέπτονται ελληνικά σχολεία και νοσοκομεία. Το τι φορολογία πληρώνουν οι Έλληνες πολίτες θα το διαμορφώνουν και ψηφοφόροι που δεν πληρώνουν και δεν θα πληρώσουν ποτέ φόρους στη χώρα μας. Το τι εξωτερική πολιτική θα υπάρχει, τι πολιτική άμυνας, θα το συνδιαμορφώνουν και ψηφοφόροι οι οποίοι ποτέ δεν θα κληθούν να υπερασπιστούν τα σύνορα αυτής της χώρας. Και πάρα πολλά ακόμη. Αυτό, κυρία Υπουργέ, κυρίες και κύριοι της κυβέρνησης και των άλλων κομμάτων που στηρίζουν το συγκεκριμένο νομοσχέδιο, θα πρέπει να το πείτε έτσι στον ελληνικό λαό, στους εργαζόμενους, για να ξέρουν τι ακριβώς ψηφίζεται σήμερα. Κανένας φυσικά δεν αμφισβητεί την αγάπη αυτών των ανθρώπων, των αποδήμων, οι οποίοι έχουν ελληνική καταγωγή, έχουν συναισθηματικούς δεσμούς, έχουν νοσταλγία, νιώθουν περήφανοι για αυτή τους την καταγωγή. Είναι όμως άλλο πράγμα ένας συναισθηματικός και ψυχικός δεσμός, και είναι εντελώς διαφορετικό ο πραγματικός, κοινωνικός και οικονομικός δεσμός που θα έπρεπε να υπάρχει για την απόδοση ενός δικαιώματος, όπως είναι το δικαίωμα συμμετοχής στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους του εξωτερικού. Δεν είναι επομένως απλά μια διευκόλυνση. Είναι ένα δικαίωμα που αποκτούν. Χωρίς πολλοί από αυτούς που δεν έχουν κανένα δεσμό με τη χώρα, χωρίς καμία απολύτως υποχρέωση. Και αυτή η σχέση δικαιώματος και υποχρέωσης δεν είναι μία αντίληψη, κύριε Θοδωρικάκο, που είπατε πριν για οπισθοδρόμηση και για ιδεολειψίες. Δεν είναι μία αντίληψη του ΚΚΕ. Το να υπάρχει συνδετική σχέση δικαιώματος και υποχρέωσης είναι η ίδια η λογική ακόμη και του αστικού δικαίου, του αστικού δικαιώματος. Είναι στοιχείο της ίδιας της κοινής λογικής, η οποία μάλιστα έχει γίνει πάρα πολλές φορές αποδεκτή και από την πάγια νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου σε πάρα πολλές υποθέσεις. Και ορισμένες από αυτές αφορούσαν και τη χώρα μας και το Ηνωμένο Βασίλειο. Θα μιλήσουν αναλυτικά γι' αυτό και οι επόμενοι βουλευτές του ΚΚΕ. Τι λέει η νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου σε σχέση με αυτό το ζήτημα? Όσον αφορά τους περιορισμούς στο δικαίωμα ψήφου των απόδημων επί τη βάση του κριτηρίου της κατοικίας, τα θεσμικά όργανα της Σύμβασης, της Ευρωπαϊκής Σύμβασης εννοεί, έχουν δεχθεί στο παρελθόν ότι μπορεί να αιτιολογούνται από διάφορους παράγοντες. Πρώτον, το τεκμήριο ότι οι πολίτες που δεν κατοικούν εντός της επικράτειας δεν επηρεάζονται τόσο άμεσα ή διαρκώς από τα καθημερινά προβλήματα της χώρας τους και έχουν λιγότερη πληροφόρηση γι' αυτά. Δεύτερον, το γεγονός ότι οι πολίτες που δεν κατοικούν εντός της επικρατείας έχουν μικρότερη επιρροή στην επιλογή των υποψηφίων ή τη διαμόρφωση των εκλογικών τους προγραμμάτων. Τρίτον, τη στενή σχέση μεταξύ του δικαιώματος ψήφου στις βουλευτικές εκλογές και του να επηρεάζεται κάποιος άμεσα από τις αποφάσεις των πολιτικών οργάνων που εκλέγονται με αυτόν τον τρόπο. Και τέταρτον, την εύλογη έγνοια του νομοθέτη να περιορίσει την επιρροή των πολιτών που ζουν στο εξωτερικό στις εκλογές επιζητημάτων τα οποία, ενώ είναι κατά κοινή ομολογία θεμελιώδη, αφορούν κατά κύριο λόγο άτομα που ζουν εντός της χώρας. Αυτή είναι η νομολογία, κύριε Λιβάνη, κυρία Κεραμέως, κύριε Θεοδωρικάκο, του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. Και εσείς νομοθετείτε εναντίον ταυτής της νομολογίας και σε εμάς που την επικαλούμαστε μας αποκαλείτε ότι είναι ιδεολειπτικές θέσεις και οπισθοδρομικές. Το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτού που λέει το ΚΚΕ είναι αυτό που αναφέρθηκε πριν σε σχέση με τη συμμετοχή των αποδήμων στις τελευταίες ευρωεκλογές του 2019. Εκεί δεν υπήρχε κανένα κριτήριο. Δεν υπήρχε κριτήριο ουσιαστικής φύσης, δηλαδή ελάχιστος χρόνος παραμονής, δεσμός κτλ. Υπήρχε μόνο ένα κριτήριο για τους όσους βρίσκονταν εντός χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ποιο ήταν αυτό το κριτήριο? Ότι ο ψηφοφόρος θα έπρεπε να επιλέξει αν θα ψηφίσει τη λίστα, την ελληνική λίστα των ευρωεκλογών ή αν θα ψηφίσει την γερμανική, τη γαλλική, την ιταλική και ούτω καθεξής. Τι μας είπαν οι απόδημοι κατά τη διάρκεια της ακρόασης φορέων, όχι μόνο προχθές και τα προηγούμενα χρόνια όταν γίνονταν αντίστοιχες συζητήσεις? Ότι εμείς, και καλά κάνουν αυτοί οι άνθρωποι, επιλέγουμε να ψηφίζουμε τη λίστα των Γερμανών, των Γάλλων, των Σουηδών, των Δανών Ευρωβουλευτών, γιατί από αυτή την επιλογή εξαρτάται η ζωή μας. Αυτό, και γι' αυτό το λόγο στις τελευταίες ευρωεκλογές ψηφίσανε 12.000. Αυτό είναι ένα στοιχείο για ποιο λόγο πρέπει να υπάρχουν προϋποθέσεις και κριτήρια όσον αφορά τη διευκόλυνση των εκλογέων του εξωτερικού. Τι απαντάει η κυβέρνηση όλα αυτά? Υποκρισία, υπεκφυγές, κηρύγματα περί ενιαίου και αδιέρετου ελληνισμού, ψέματα ή μισές αλήθειες. Θα τις πούμε παρακάτω. Υποκρισία νούμερο 1. Λέει η κυβέρνηση ότι με αυτόν τον τρόπο δείχνει τον σεβασμό της και δίνει φωνή στους Έλληνες απόδημους. Η κυβέρνηση. Όταν αυτό το κόμμα που κυβερνά, μαζί με το ΠΑΣΟΚ, μαζί με το ΣΥΡΙΖΑ τα προηγούμενα χρόνια, ήταν αυτοί που με τις πολιτικές τους διώξανε αυτόν τον κόσμο. Τον διώξατε αυτόν τον κόσμο. Και έρχεται το θράσος σήμερα να μιλάτε για σεβασμό στους απόδημους. Για να μην μιλήσουμε φυσικά για τα μεταναστευτικά κύματα της δεκαετίας του 60 και του 70, τότε που οι πολιτικοί σας πρόγονοι τα αποκαλούσανε ευλογίαν δια τον τόπο. Η μετανάστευση είναι ευλογία δια τον τόπο. Και όχι μόνο τους διώξατε, αλλά και με τις πολιτικές που εφαρμόσατε σε μια σειρά ζητήματα, διευρύνατε και τα προβλήματα αυτών των ανθρώπων. Γιατί να μιλήσουμε? Για την ελληνόγλωση εκπαίδευση, με τα ελληνικά σχολεία να κλείνουν, με προσωπικό να μην υπάρχει, με τα τμήματα ελληνόγλωσης εκπαίδευσης που φυτοζωούνε, με την αποψήλωση των διπλωματικών αρχών πρεσβεία προξενίες, με αποτέλεσμα ένας απόδημος, ένας Έλληνας μετανάστης, για μια απλή πράξη, για ένα πιστοποιητικό που μπορεί να χρειάζεται, να πρέπει να περιμένει ή να πρέπει να διανύσει εκατοντάδες χιλιόμετρα για να το αποκτήσει. Να λοιπόν η υποκρισία σας. Και τώρα έρχεστε και το παίζετε προστάτες αυτών των ανθρώπων. Όχι. τους αντιμετωπίζετε απλά ως κουκιά. Αυτό κάνετε. Τους αντιμετωπίζετε ως κουκιά. Υποκρισία νούμερο 2. Λέει η κυβέρνηση ότι παίρνει μέτρα διευκόλυνσης γιατί καθίσταται δυσχερής η συμμετοχή για ένα μεγάλο μέρος των εκλογέων. Και μιλάμε για την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, παρόμοια στάση στο ζήτημα αυτό είχαν και προηγούμενες κυβερνήσεις, που αρνήθηκε πεισματικά τις προτάσεις του ΚΚΕ, μαζικών φορέων, σωματείων, για να διευκολυνθούν οι Έλληνες εργαζόμενοι, οι οποίοι δουλεύανε την περίοδο των εκλογών σε νησιά, σε άλλους τόπους από τον τόπο, τον τόπο καταγωγής τους, που ήταν εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους, και δεν πήρατε κανένα μέτρο. Γιατί 2 μέτρα και 2 σταθμά. Γιατί διευκόλυνση για απόδημους που δεν έχουν κανένα δεσμό με τη χώρα και όχι διευκόλυνση για τους εργαζόμενους που ζουν στη χώρα, που παράγουν στη χώρα, που υφίστανται τις συνέπειες των πολιτικών που ασκούνται στη χώρα και που απλά τυχαίνει την ημέρα των εκλογών να δουλεύουν σε κάποιο νησί. Κουκιά είπαμε. 2 μέτρα και 2 σταθμά γιατί τους αντιμετωπίζετε ως κουκιά. Υποκρισία νούμερο 3 και η πιο σημαντική. Λέει η κυβέρνηση ότι η διευκόλυνση αφορά μόνο όσους είναι ήδη εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους. Τι δεν λέει όμως η κυβέρνηση? Ότι σύμφωνα με το δίκαιο του αίματος που ισχύει στη χώρα μας για την απόκτηση ελληνικής ηθαγένειας, ο Έλληνας υπήκοος προσδιορίζεται από τα γονίδια του και όχι από την ουσιαστική σχέση με τη χώρα. Αυτή τη στιγμή οι εγγεγραμμένοι είναι, όπως λέτε, και όντως μπορεί να είναι έτσι, δεν έχουμε στοιχεία να το επιβεβαιώσουμε, 700-800 χιλιάδες. Όμως με το υφιστάμενο δίκαιο ηθαγένειας, που είναι το δίκαιο του αίματος, αυτός ο αριθμός των εγγεγραμμένων μπορεί να διευρυνθεί και να πάει και 2 και 3 εκατομμύρια, σύμφωνα με αυτά που εσείς λέτε, που έχετε αναρτήσει στο Υπουργείο Εσωτερικών, που λέτε ότι αν κάποιος είναι απόγονος ενός ελληνικής καταγωγής, δεύτερης, τρίτης, τέταρτης γενιάς μετανάστες, μπορεί να αποκτήσει πάρα πολύ απλά την ελληνική ηθαγένεια και να εγγραφεί αυτομάτως στους εκλογικούς καταλόγους. Και μάλιστα βγαίνουν και ορισμένοι και παίζουν και τον κυβερνητικό λαγό σε αυτή την ιστορία. Και η Πλεύση Ελευθερίας και τα ακροδεξιά κόμματα και ορισμένοι κυβερνητικοί βουλευτές. Ναι, λέει, γιατί και 3 εκατομμύρια και 4 εκατομμύρια να ψηφίζουν όλοι αυτοί. Βεβαίως, αυτό κάνετε. Αυτό κάνετε, αυτό τον δρόμο δυνητικά ανοίγετε. Βρέθηκαν μάλιστα και κυβερνητικοί βουλευτές στη συζήτηση στην Επιτροπή και συγκεκριμένα ο κύριος Πλεύρης, ο οποίος είπε το εξής φοβερό. Λέει, αν κάποιος είναι 3ης και 4ης γενιάς μετανάστης και αποκτήσει την ελληνική ηθαγένεια, είναι κομμάτι του ελληνικού λαού. Δηλαδή ο Ελληνοαμερικάνος που είναι 100 χρόνια η οικογένειά του στην Αμερική, ο Αμερικάνος πρέσβης, είναι κομμάτι του ελληνικού λαού, δεν είναι του αμερικάνικου λαού. Είναι κομμάτι και των δύο λαών. Καταλαβαίνετε τι λέτε. Καταλαβαίνετε τι λέτε. Και τι επικίνδυνους δρόμους ανοίγετε. Την ανοχή σας, κύριε Πρόεδρε, για πολύ λίγο. Απέναντι λοιπόν σε όλα αυτά υπάρχει καθαρή θέση, η συνεπής, η θέση αρχών του ΚΚΕ, που δεν πρέπει να συγχέεται με τη θέση του ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ λέει κάτι άλλο. Ο ΣΥΡΙΖΑ λέει να ψηφίζουν όλοι αυτοί, τα 3 εκατομμύρια κτλ, να εκλέγουν κάποιους απόδημους, απλά το αποτέλεσμα αυτής της ψήφου να μην συμπεριλαμβάνεται στο εκλογικό αποτέλεσμα. Εμείς δεν λέμε αυτό. Και μάλιστα με τι δικαιολογία, ΣΥΡΙΖΑ? Γιατί λέει η ομογένεια δεν πρέπει να εντάσσεται στις εσωτερικές πολιτικές αντιπαραθέσεις. Γιατί να μην εντάσσεται? Τι είναι η ομογένεια? Είναι κάτι άλλο? Δεν έχει κοινωνική διαστρωμάτωση, ταξική διαστρωμάτωση, όχι όπως έχει ο ελληνικός λαός? Βεβαίως και πρέπει να εντάσσεται. Και στην αντιπαράθεση και στην ταξική πάλι, λέμε εμείς. Όμως με ορισμένα κριτήρια. Και τα κριτήρια αυτά που βάζουμε εμείς, διαμορφώνουν ένα εκλογικό σώμα με βάση δεσμούς, παραμονή, ελάχιστος χρόνος κτλ, που προσομοιάζουν με τις συνθήκες ζωής του ελληνικού λαού. Και τα κριτήρια αυτά δεν απέτυχαν, όπως λέτε. Τα κριτήρια αυτά τα υπονομεύσατε. Με διάφορους τρόπους τους εξηγήσαμε στην Επιτροπή, δεν χρειάζεται να τους επαναλάβω. Τέλος, και το πιο σημαντικό. Τα κριτήρια αυτά που έδεσε το ΚΚΕ υπάρχουν σε πάρα πολλές χώρες. Ευρωπαϊκές χώρες και χώρες εκτός Ευρώπης. Υπάρχουν στη Γερμανία, υπάρχουν στη Δανία, υπάρχουν στην Αυστραλία και μάλιστα πιο αυστηρά από αυτά που υπάρχουν στο νόμο του 2019. Γιατί εδώ έχετε καταθέσει και μια αιτιολογική έκθεση που λέτε ότι πήραμε υπόψη μας τις συναφείς πρακτικές. Τίποτα δεν πήρατε υπόψη σας. Τίποτα δεν πήρατε υπόψη σας. Και για ποιο λόγο... μια παρένθεση. Είπε ο κύριος Λιβάνιος στη συζήτηση... Παρακαλώ κύριε συνάδελφο. Ένα λεπτό. Είπε ο κύριος Λιβάνιος στην Επιτροπή, λέει υπάρχουν χώρες... Έχει ενδιαφέρον όμως κύριε Πρόεδρε. Υπάρχουν χώρες που βάζουν προϋποθέσεις με μια κλιμάκωση και υπάρχουν χώρες οι οποίες είναι ελεύθερο το σύστημα. Αυτό είναι η μισή αλήθεια κύριε Λιβάνιε. Και η μισή αλήθεια είναι ένα μεγάλο ψέμα. Γιατί δεν λέτε το εξής. Τι κάνουν οι χώρες οι οποίες έχουν προφίλ αποδήμων ίδιο με αυτός της χώρας μας. Δεν μας ενδιαφέρει εμάς η χώρα, μια χώρα όπως είναι η Ελβετία που μπορεί να έχει ελάχιστους απόδημους. Εμάς μας ενδιαφέρουν άλλες χώρες που έχουν προφίλ αποδήμων όπως η Ελλάδα. Και αυτές, αν το δούμε, Ιρλανδία, Ισραήλ κτλ. Που δεν λέμε να πάμε σε τέτοιες μεθόδους, απαγορεύουν ως και εντελώς την ψήφο των αποδήμων. Και επίσης πρέπει να πείτε, ακόμη και αυτές οι χώρες. Παρακαλώ, παρακαλώ. Ακόμη και αυτές οι χώρες οι οποίες δεν έχουν κανένα περιορισμό, τι δίκαιο ηθαγένειας έχουνε. Τι δίκαιο. Τι εκλογική νομοθεσία έχουνε. Ήθελα να πω κι άλλα κύριε Πρόεδρε. Εννοείται ότι για όλους αυτούς τους λόγους και για άλλους που θα αναπτύξουν και οι υπόλοιποι βουλευτές του ΚΚΕ καταψηφίζουμε το συγκεκριμένο σχέδιο νόμου και θα ενημερώσουμε όσο μπορούμε τον ελληνικό λαό για τους κινδύνους. Και να ξέρετε ότι υπάρχει πάρα πολλοί κόσμος και δικοί σας ψηφοφόροι που συμφωνούν με αυτή την κριτική του ΚΚΕ.